Αγαπητοί φίλοι, είναι τετραπλή χαρά, αφενός με να προλογίζω τις πολιτικές μας εκδηλώσεις, αφετέρου να καλησπερίζω και να υποδέχομαι εσάς, κατά τρίτο λόγο να έχουμε την ματούλα τη φίλου μια σημαντική παρουσία στα πολιτικά πράγματα του νομού που έχει συνδέσει την παρουσία της και με το Κομπανάκι και βέβαια το σημαντικότερο να είναι τα παιδιά, οι συντελεστές δηλαδή της αποψινής παραγωγής. Χαιρόμαστε πολύ απόψε λοιπόν που βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχό σας κύριο Δρυμή για τα καλά του λόγια και για την τιμή που μας έκανε να μας προσκαλέσει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αετού για το καλοκαίρι. Κύριε Δήμαρχε, εκδηλώσεις που ανεβάζουν το πολιτιστικό μας επίπεδο, βοηθούν το πολιτιστικό μας τουρισμό, ενισχύουν την προβολή της σημερινής ζωής και περιέχουν την αναπαράσταση του παρελθόντος, μας βρίσκουν σύμφωνους και ενεργά συμμετέχοντες, ανυπόκριτα και χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας. Με αυτόν τον τρόπο και στηρίζουμε τις σοβαρές προσπάθειες των φορέων που επιχειρούν να αναβαθμίσουν πολιτιστικά τον τόπο τους, αλλά και βοηθάμε ώστε να διασωθεί η παράδοση και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι σπουδαστές του Οδείου Μεσίνης και Μελιγαλά θα ερμηνεύσουν έργα μεγάλων Ελλήνων μουσικών δημιουργών με ξεχωριστό αλλά και χαρισματικό τρόπο, αφού το επίπεδο των γνώσεών τους είναι και ψηλό και ποιοτικό. Ήταν μια αντίκα από το κλασικό ρεπερτόριο «Λασεάτε μη μωρίρε» που το είπε το ερμήνευσε η Κομιανού η Κατερίνα. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί η Κατερίνα. Φεγγάρι μας λιμένιο, αστέρια μου βρυσά, που λάμπετε στα ουράνια με κάλλη περισσά. Yeah, they.